Οι ανατιμήσεις στα καύσιμα και σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες σφίγγουν τη θηλιά στο λαιμό των κριτικών καταναλωτών. Ο πληθωρισμός κατέγραψε ρεκόρ 25 ετίας, το 7,2% για τον μήνα Φεβρουάριο, χωρίς να έχουν ενσωματωθεί ακόμα οι επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία. Με ποδήλατο από εδώ θα πηγαίνουμε από εδώ και πέρα. Ή με τα πόδια. Θα είναι δύσκολο, αλλά θα πορευτούμε. Το κόστος της μετακίνησης τείνει να γίνει απαγορευτικό. Ενδεικτικά στα Χανιά η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2,16 ευρώ και στο Ηράκλειο στα 2,19 το λίτρο, ενώ εκτός πόλης έφτασε τα 2,30. Πάνω από τα 2 ευρώ κινείται και το πετρέλαιο κίνησης. Έχουμε τις πιο ψηλές ανατιμήσεις από όλο τον κόσμο. Δηλαδή εδώ η βενζίνη έχει πάει στα 2 τόσο και στη Γερμανία είναι 1,90 με τριπλάσιους μισθούς διπλάσιους. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Ένα αυτοκίνητο που έβαζε 50 λίτρα ήθελε 70 ευρώ για να γεμίσει. Τώρα το αυτοκίνητο που βάζει 50 λίτρα θέλει 100 ευρώ για να γεμίσει. Αυτή η αντιστοιχία είναι και για τα παρατήρια. Διότι και εμείς οι δεξαμενές μας, ας πούμε, για να φουλιάρουμε τις δεξαμενές των παρατηρίων, θέλαμε π.χ. 70.000, τώρα θέλουμε 100.000. Την ίδια ώρα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης διπλασιάστηκε από τον περασμένο Μάρτιο. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ή μειωμένο ΦΠΑ για όσο διάστημα η οικονομία δοκιμάζεται, ζητούν οι ενώσεις πρατηριούχων. Ειδικά αυτή την περίοδο που υπάρχει η κρίση στην Ουκρανία και οι τιμές έχουν εκτοξευθεί, ζητάμε να γίνει μία μείωση του ΦΠΑ για κάποιο χρονικό διάστημα που να ελαττωθούν οι τιμές τουλάχιστον κατά 20 λεπτά. Τώρα, ληστείς τιμές των καυσίμων αναμένεται να συμπαρασύρει σειρά αγαθών και υπηρεσιών. Οι μετακινήσεις είναι οι πρώτες που πλήττονται. Οι αυτοκινητιστές ταξί της Κρήτης συζητούν ήδη ενδεχόμενη αναπροσαρμογή των κομίστρων για να επιβιώσουν. Δεν είναι μόνο η αύξηση. Θα μπορούσαν να βρωθούν και εναλλακτικές λύσεις άλλες. Ο ειδικός φόρος που είναι στα καύσιμα, ξέρω εγώ. Μια επιδότηση στο καύσιμο, κάτι, ξέρω εγώ, να μην χτυπήσουμε και το καταναλωτή όσο είναι να βγει παραπάνω το κόμιστρο. Θα πάρουμε μια αύξηση, έχουμε πάρει από το 2009. Εγώ ταξί έχω, ό,τι δουλεύω τα βάζω καύσιμα. Και λοιπές κινήσεις, δηλαδή και στο σπίτι. Τίποτα άλλο, ούτε να πληρώσεις τώρα, ούτε τίποτα. Δηλαδή το ρεύματα, ούτε έχω να είναι στον του. Οι ανατιμήσεις έχουν βάλει φωτιά στο καλάθι της νοικοκυράς και η μέση ελληνική οικογένεια οριακά καλύπτει βασικές της ανάγκες και υποχρεώσεις. Τι να πω με την ακρίβεια, θα τα βγάλουμε πέρα. Για έναν συνταξιούχο πώς είναι τα πράγματα? Πολύ δύσκολα, πάρα πολύ. Και μικρό συνταξιούχο, πάρα πολύ δύσκολα. Δεν ζει κανείς πια, τελείωσε. Μέχρι εδώ. Είναι χάλια. Όπου και αν κοιτάξουμε στο σούπερ μάρκετ, τα προϊόντα, φακές, τα πάντα, όσπρια τα πάντα. Πανάκριβα. Δηλαδή, εγώ έδινα κάθε 15 μέρες χι χρήματα, τώρα δίνω πάντα 40 ευρώ παραπάνω. Αποκαλυπτική έρευνα του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ για τη δεινή θέση που έχουν περιέλθει τα νοικοκυριά λόγω της ακρίβειας δείχνει ότι 4 στα 10 νοικοκυριά καταναλώνει το μηνιαίο εισόδημά του λίγο μετά το πρώτο 15ήμερο, ενώ τεράστιος βραχνάς για την πλειοψηφία των πολιτών αναδεικνύεται το ενεργειακό κόστος και η ακρίβεια που τίναξαν στον αέρα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.